Οι αντιδράσεις για τις νέες ψηφιακές ταυτότητες συνεχίζονται, δημιουργώντας ακόμη και προβλήματα δυσλειτουργίας στα αστυνομικά τμήματα. Λέμε όχι στις νέες ταυτότητες της νέας τάξης πραγμάτων. Όχι στο τσιπάρισμα της ανθρωπότητας. Ούτε τσιπάκια έχει, ούτε σας παρακολουθεί, ούτε. Τότε τι το θέλετε? Και δεν μας αφήνετε με αυτές που έχουμε. Τι το θέλετε? Όποιος τη δεχθεί θα οδηγηθεί στην αιώνια κόλαση. Διότι ξεβαφτίζεται και χάνει την ψυχή του. Αυτές είναι μόνο μερικές από τις θεωρίες συνωμοσίας που διατυπώνονται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βρίσκουν ακροατήριο είτε για θρησκευτικούς λόγους είτε από φόβο μπροστά σε θεωρίες φακελώματος και ελέγχου της ανθρώπινης ελευθερίας. Αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στο Θεό δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Να σας ρωτήσω αυτά όμως όλα τα τσιπάκια και αυτάκια, αυτά είναι αστεία πράγματα, τα οποία δεν πρέπει να ακούει κανείς και να υπολογίζει. Στην Κρήτη οι αστυνομικοί δηλώνουν αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου λόγω υπερφόρτωσης στο τμήμα έκδοσης ταυτοτήτων. Στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι τις τελευταίες 15 ημέρες είτε θυμήθηκαν ξαφνικά ότι έχουν λυγμένες ταυτότητες είτε δήλωσαν φθορά ή απώλεια προκειμένου να τις επανεκδώσουν. Έρχονται με τα καρεκλά και κάποιοι τους περιμένουν όλο το βράδυ, προκαλώντας δυσλειτουργία σε όλες τις υπηρεσίες. Φανταστείτε ότι το πρωί μπαίνουμε σε 100 άτομα, μόνο και μόνο για την έκδοση ταυτοτήτων. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Αντένα, τάχθηκε κατά των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, όπως έχει γίνει ήδη και από τα κόμματα Νίκη και Σπαρτιάτες. Το ΣΤΕ είναι ξεκάθαρο. Όχι προσωπικά δεδομένα στις ταυτότητες. Άρα δεν τελεία θα βγάλετε εσείς. Εγώ θα παλέψω για να μην βγάλω ταυτότητα. Στο διαδίκτυο, τα καλέσματα σε συλλαλητήρια από μυστηριώδεις διοργανωτές και νεοεμφανιζόμενες ομάδες του Facebook πληθαίνουν. Το ίδιο και τα διάφορα βίντεο που ντυμένα με εικόνες καταστροφής από ταινίες και δήθεν προφητείες του Αγίου Παϊσίου καλούν τον κόσμο σε γενικό ξεσηκωμό απέναντι στο τσιπάκι και τον Αντίχριστο. Στον αντίποδο, ευτυχώς, ωστόσο, υπάρχει η σάτυρα και το χιούμορ. Στο Twitter έχουν ήδη εκδοθεί ορισμένες νέες ταυτότητες για διάσημους, όπως για τη Δέσποινα Βανδύ, την Ιωάννα Τούνη, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και τη Ζωζό Σαμπουτζάκη.